Να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Μάκης Μαΐλης. Ο Μάκης Μαΐλης, που είχα την ευτυχία να τον γνωρίσω, γιατί είχε διατελέσει και υπεύθυνος του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ήταν ένας σεμνός άνθρωπος, αγωνιστής, ο οποίος από νεαρή ηλικία, από το 1969 που εντάχθηκε στη ΚΝΕ και στη συνέχεια το 1973 στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κάλυψε πολλές θέσεις με συνέπεια και σεμνότητα. Να συλληπιθούμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κύριε Σοφιανέ, ένας πραγματικά πολύ σεμνός, διακριτικός άνθρωπος, που η συνεργασία μας μαζί του όταν ήταν υπεύθυνος του γραφείου τύπου μας έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Και που δεν διαφήμιζε τις αγωνιστικές του περγαμηνές στην κατάληψη της νομικής, στην κατάληψη του Πολυτεχνείου, σε όλο τον αντιδεκακτορικό αγώνα. Γιατί είναι αυτής της γενιάς. Γιατί ήταν νέος. Γεννημένος το 1950. Ή έτσι ακριβώς όπως θα λέτε. Έχουμε δει και άλλους αυτής της γενιάς. Έτσι. Να ξεκινήσουμε τώρα να δούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε και ας ξεκινήσουμε από εσάς. Για εσάς ούτε κρύο ούτε ζέστη η εκλογή του Biden στην Αμερική. Αλλάζει κάτι για την Ελλάδα. Αλλάζει κάτι για τον πλανήτη. Γιατί δεν έχουμε την εκλογή του Προέδρου της Αμερικής. Έχουμε την εκλογή του Πλανητάρχη, κύριε Σοφιανέ. Το ότι σαφώς υπάρχει αλλαγή και των συμφερόντων που συγκρούστηκαν στην Αμερική δεν περνάει έτσι. Όμως τα μεγάλα λόγια και οι κουβέντες για τη νέα εποχή τις έχουμε ξανακούσει. Τις έχουμε ξανακούσει και σε προηγούμενες εναλλαγές και είδαμε ότι πολύ γρήγορα έψαχναν να βρουν σύννεφο για να πέσουν αυτοί που τις έλεγαν. Να θυμίσουμε επίσης, επειδή μιλάμε για νέα εποχή, ότι με τον Τραμπ και η σημερινή και η προηγούμενη κυβέρνηση έκαναν πολύ μεγάλες δουλειές σε σχέση με τη συμφωνία Ελλάδας και ΗΠΑ. Μιλάμε για το μνημόνιο, μιλάμε για τη στρατηγική συμφωνία, μιλάμε για πολυετή σχεδιαζόμενη ανανέωση βάσεων, μιλάμε για νέες βάσεις που δόθηκαν, για την ατοϊκή συμφωνία των Πρεσπών. Άρα ο διαβολικά καλός Τραμπ, όπως τον ανέφερε ο κύριος Τσίπρας στο παρελθόν, και ο κύριος Μητσοτάκης, που άνοιξε μεγάλες δουλειές μαζί με την κυβέρνηση Τραμπ, δεν έχουν λόγο να ρίχνουν στο πύρτο εξώτερο τον ίδιο τον Τραμπ μετά την εναλλαγή. Θεωρούμε ότι για τη χώρα μας δεν αλλάζει ουσιαστικά κάτι, γιατί η πολιτική των Αμερικάνων, η πολιτική των ΗΠΑ, έχει βάθος, θεωρεί την Τουρκία στρατηγικό σύμμαχο, κάτι που επιβεβαιώθηκε και μόλις χθες από τον νέο Υπουργό Εξωτερικών, και φυσικά στα πλαίσια αυτά η πολιτική που ακουμπάει την υπεράσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων στη ΣΥΠΑ και στους σχεδιασμούς τους έχει αποτύχει και πρέπει να το πάρουμε αλλιώς. Δεν μπορούμε στα πλαίσια αυτά να παίζουμε τα παιχνίδια των Αμερικάνων, δεν μπορούμε να στέλνουμε στρατεύματα έξω από τα σύνορα, πάτριο της Σαουδική Αραβία, στρατεύματα στο Μάλι, δεν μπορούμε να κουμπάμε στον έναν ή στον άλλον και να πληρώνουμε δισεκατομμύρια για νατοικούς εξοπλισμούς, οι οποίοι ουσιαστικά δεν διασφαλίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Καταρχάς, σήμερα στο Ριζοσπάστη υπάρχει πρωτοσέλιδο η πρόταση νόμου που καταθέτει το ΚΚΕ για άμεσα μέτρα στήριξης των χιλιάδων επαγγελματιών στον χώρο του εμπορίου, στον χώρο της αγροτικής οικονομίας και της εστίασης. Μιλάμε για καταστροφή, μιλάμε για βίαιη επίθεση στο εισόδημα, το εναπομείναν εισόδημα αυτού του κόσμου, και αυτά τα μέτρα είναι ανάσες, αναγκαίες, απαραίτητες που πρέπει να πάρθουν. Φυσικά η κυβέρνηση έχει δώσει δείγματα γραφής. Θεωρείτε, κύριε Σοφιανέ, ότι πρέπει να ανοίξει πιο γρήγορα η εστίαση και άλλες δραστηριότητες? Θεωρούμε, κύριε Δελατόλα, ότι έχει μια αποτυχημένη πολιτική διαχείριση πανδημίας η κυβέρνηση, που από τα μηδενικά πήγαμε στα σημερινά δεδομένα του δεύτερου κύματος. Θεωρούμε ότι δεν έβγαλε κανένα συμπέρασμα, δεν θωράκισε το σύστημα υγείας. Ουσιαστικά μιλάμε για νοσηλευτές οι οποίοι σε λίγο απολύονται γιατί είναι περιορισμένου χρόνου εργαζόμενοι. Μιλάμε για τεράστια κενά και φυσικά όλα αυτά τα σημάδια οδηγούν στις συνέπειες από αυτή την κρίση, την οποία καλούν να πληρώνουν πάλι οι ίδιοι. Χτες υπάρχει έρευνα για τη μεγάλη βύθιση του εισοδήματος των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα. Χτες υπάρχουν έρευνες, σημάδια που δείχνουν ότι αυτή η πολιτική, που με βάση τον προϋπολογισμό του 2021 το 95% των φορολογικών εσόδων θα προέλθει από τα γνωστά υποζύγια και μόλις το 5% από τις ανώνυμες επιχειρήσεις, από τις εταιρείες, από το κεφάλαιο το οποίο στηρίχτηκε
σε αυτούς τους μήνες πανδημίας και θα συνεχίσουν να το στηρίζουν. Και το στηρίζουν και με ένα θεσμικό πλαίσιο απαράδεκτο που θωρακίζει ακόμα περισσότερο την κλονισμένη κερδοφορία τους. Υπάρχει απάντηση, κύριε Παπαδάκη, και σε αυτό θα μείνω. Δεν θα μείνουμε απαθείς σε μια εγκληματική πολιτική διαχείρισης. Δεν θα κλείσουν στόματα. Ο κόσμος διεκδικεί και θα διεκδικήσει ακόμα πιο δυναμικά απέναντι στις συνέπειες αυτής της πολιτικής που ήδη ζούμε. Δεν ήταν μια δύσκολη εξίσωση, σας ρωτάω, δεν είναι θέση μου. Από τη μία πλευρά να αντιμετωπίσεις την πανδημία, από την άλλη για να την αντιμετωπίσεις να πάρεις κάποια μέτρα που υποχρεωτικά οδηγούσαν στο να κλείσουν κάποιες επιχειρήσεις και να έχουν σημαντικές απώλειες. Και οι εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις δεν ήταν μονόδρομος, γιατί αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Πριν το κλείσιμο των επιχειρήσεων υπήρχε και υπάρχει ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς, πηγή εστίας. Υπήρχε η πηγή εστίας της πανδημίας σε σχέση με τους εργασιακούς χώρους, οι οποίοι είναι ανεξέλεκτοι. Υπήρχαν τα γυροκομεία που κανένας δεν έλεγξε. Υπήρχε το άνοιγμα του τουρισμού με μέτρα τα οποία στην αρχή δεν τα πήραν τον Ιούλιο, αλλά τα πήραν στο τέλος του Αυγούστου. Όλα αυτά οδήγησαν στο δεύτερο κλείσιμο. Όλα αυτά οδήγησαν επίσης σε μια διαχείριση η οποία έχει σταθερή πηξίδα. Μάλιστα. Να στηρίξουμε τμήματα του κεφαλαίου και να πληρώσει κυριολεκτικά τον λογαριασμό εργαζόμενος. Επειδή η πραγματικότητα, ξέρετε, είναι μία. Έτσι, μπορεί να διαμορφώνονται εικονικές πραγματικότητες, αλλά σήμερα έχουμε μια μεγάλη διαδήλωση φοιτητικών συλλόγων απέναντι σε ένα νομοσχέδιο που, προσέξτε, ένα χρόνο είναι κλειστά τα πανεπιστήμια. Ένα χρόνο οι φοιτητές δεν έχουν δει αμφιθέατρο. Και η κυβέρνηση φέρνει νόμο και δίνει 30 εκατομμύρια για πρόσληψη αστυνομικών. Για να καταπολεμήσει, λέει, τη βία των κλειστών πανεπιστημίων. Για να προχωρήσει δηλαδή σε μια πολιτική εντείνοντας ακόμα περισσότερους φραγμούς. Εμείς απαιτούμε εδώ και τώρα να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Εδώ και τώρα να διευκολυνθούν οι φοιτητές για να πάνε στους χώρους των πανεπιστημίων, στις πόλεις σε όλη την Ελλάδα, για να προετοιμαστούν για την εξεταστική και ταυτόχρονα να βγάλει από το μυαλό της ότι θα εφαρμόσει στα ελληνικά πανεπιστήμια αυτό το πλέγμα αυταρχισμού, καταστολής και χαυκιδισμού που θέλει να βάλει. Μάλιστα.